Το λευκό τοπίο ξεσήκωσε τους λάτρες του χιονιού στο οροπέδιο Λασιθίου. Το χιόνι δεν είναι μόνο προβλήματα, το χιόνι είναι και διασκέδαση για πολύ κόσμο και γι' αυτό ο Ορειβατικός Σύλλογος Λασιθίου, σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Ρεθύμνου και τη στήριξη του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, διοργάνωσαν αυτό το διήμερο για τα παιδιά, για μαθήματα σκι για αρχάριους και για προχωρημένους και διαμόρφωσαν εδώ μια πίστα σκι. Τα μαθήματα που κάνουμε αφορούν μαθήματα για απόλυτα αρχάριους. Έτσι και αλλιώς στην Κρήτη δεν έχουμε χιονοδρομικό κέντρο, οπότε για τους προχωρημένους δεν μπορούμε να προσφέρουμε και να θέλουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι στην Κρήτη έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε την αρχή, να κάνει κάποιος, χωρίς να χρειαστεί να φύγει από την Κρήτη, να κάνει την αρχή στο σκι. Μπορεί στα 850 μέτρα υψόμετρο τα πάντα να είναι ακόμα παγωμένα, ωστόσο, ο ζεστός ήλιος που βγήκε σήμερα το πρωί στάθηκε σύμμαχος των εκδρομέων. Την ευκαιρία να κάνουν σκι άδραξαν μικροί και μεγάλοι στις χιονισμένες πλαγιές εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου. Είναι η πρώτη μου φορά, σίγουρα δεν θα είναι τελευταία, γιατί μετά από αυτή την εμπειρία που μπορεί να ζήσει κάποιος εδώ στα χιονισμένα βουνά του Λασιθίου, νομίζω ότι τους χαρίζει όμορφες στιγμές, πανέμορφες στιγμές, το τοπίο είναι φανταστικό. Λευκό και κάποιες εικόνες που εμείς τις βλέπαμε στο εξωτερικό μπορούμε τελικά να τις έχουμε δίπλα στο σπίτι μας. Τώρα ήρθαμε από εδώ να απολαύσουμε και εμείς τους μικρούς φίλους που ήρθαν να επισκεφτούν το οροπέδιο και να ξεκινήσουν τα πρώτα τους μαθήματα στο ορειβατικό σκι. Στην κατάβαση πρώτα, γιατί η κατάβαση είναι το 90%. Πόσα χρόνια εσείς κάνετε σκι? Εγώ κάνω 15 χρόνια. Για έναν αρκετά καλό χειμώνα κάνουν λόγο και οι επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων της περιοχής, με τις πληρότητες να ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Η πληρότητα είναι 100%, οι επισκέπτες είναι από την Κρήτη, από όλη την Κρήτη. Έχουμε και κάποιους πολύ σπάνια από Αθήνα, αλλά από την Κρήτη βασικά. Καλά είμαστε φέτος, είχαμε πολλή δουλειά τις γιορτές. Τώρα η χιονιά δεν μας βοηθάει λίγο γιατί έκλεισε την πρόσβαση, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι. Ωστόσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνόδευσαν την ελπίδα στάθηκαν ως αφορμή και για πολλές ακυρώσεις. Ήτανε πάρα πολύ καλά μέχρι που ήρθε αυτός ο χιονιάς. Δηλαδή, μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα γιατί βλέποντας κανείς το χιόνι, λες τι ωραία που θα είναι, θα έχουν πολύ κόσμο, θα έρθει πολλοί κόσμος. Αλλά τελικά τα προβλήματα είναι τεράστια. Εκτός από το να είναι ανοιχτή η οδική αρτηρία, η κεντρική οδή δηλαδή, και να έρθει κάποιος εδώ, παγώνει βρύσες, δεν έχουμε νερό, δεν μπορούμε να κινηθούμε μέσα στα σοκάκια. Γενικά είναι λίγο δύσκολα. Σε κάθε περίπτωση, το οροπέδιο Λασιθίου παραμένει δημοφιλής προορισμός για αποδράσεις στην καρδιά του χειμώνα.